Βρισκόμαστε στη θέση Σταυρός του τοπικού διαμερίσματος γλώσσας. Εδώ και 2-3 μέρες περίπου έχει ξεκινήσει η ανάπλαση του χώρου για το έργο της παιδικής χαράς, όπως και στην κάτω περιοχή κοντά εδώ για τον πολυχώρο των 5x5, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο έργων παιδικής χαράς κοπέλου, παιδικής χαράς γλώσσας και πολυχώρος γλώσσας. Είναι ένα έργο της τάξης των 380.000 ευρώ περίπου. Έχει εγκριθεί και πέρασε από το ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και φτάσαμε εμείς στο τώρα να υλοποιήσουμε τα εν λόγω έργα. Είναι έργα τα οποία θα δώσουν κάποιο άλλο αέρα στο τοπικό διαμέρισμα γλώσσας, όπως και τα υπόλοιπα ακόμη έργα τα οποία γίνονται πάνω στο νησί ένα διαμέρισμα. Βελτιώνουν κάποιες ανάγκες της περιοχής για τα μικρά παιδιά, για την επισκεψιμότητα των χώρων και τον εξορισμό και καλοποιισμό των περιοχών αυτών. Μακάρι να μπορέσουν να μπουν και ακόμα και άλλα έργα εδώ για το τοπικό διαμέρισμα γλώσσας, όπως και για όλο το νησί, να μπορέσουν να περάσουν σαν Δημοτική Αρχή και άλλες προτάσεις για το ΕΣΠΑ το οποίο έρχεται στην πορεία και να καταφέρουμε ό,τι το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο μας και για όλο το νησί κατά επέκταση. Ήταν έργα προγραμματισμένα από την πρώην Δημοτική Αρχή, νομίζω. Έχουμε υποχρέωση εμείς σαν τοπικό και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα, να μην πάνε χαμένα τα λεφτά, διότι υπάρχει περίπτωση, αν δεν τα κυνηγήσουμε τα λεφτά, να πάνε χαμένα. Προσπαθούμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα έργο το οποίο θα προσφέρει εδώ για το γλωσσότικο λαό και για τα παιδιά. Νομίζω ότι σε ένα-δύο μήνες ότι πρέπει να έχει τελειώσει. Είναι και άλλα έργα, όπως είναι και το κήπεδο 5x5. Τα τρέχουμε, τα παλεύουμε και νομίζω σε λίγο καιρό θα είναι σε καλή, όχι καλή κατάσταση, θα έχουν παραδοθεί τα έργα. Τώρα, αυτά ήθελα να πω. Όλη η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του Δήμου να προσπαθήσει να τα υλοποιήσει και να τελειώσει τα έργα, γιατί όπως είναι οι συνθήκες μπορεί να μείνουν και ημιτελικά.